Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα βίντεο στο Beano Tuning. Σήμερα, όπως θα έχετε δει ήδη από τον τίτλο της περιγραφής και από το thumbnail, έχουμε Παπί Tour, μονοήμερο, με πάνω. Καλημέρα σας. Είμαστε, βασικά εγώ, είμαι υπερβολικά ψυχολογικά προετοιμασμένος για την όποια περιπέτεια και λάσπη και πέτρες και χώμα. Εδώ είναι τα εργαλεία. Ναι, όντως. Να τα εργαλεία. Τα παπιά είναι εδώ έτοιμα, ετοιμαζόμαστε. Εδώ είναι το εργαλείο του Πάνου. Βάλαμε και ενδοεπικοινωνία στα κράνη, ώστε να... Και μικροφωνάκι. Να μιλάμε και θα έχουμε και μικρόφωνο μέσα στο κράνος, να μας ακούτε. Θα κάνουμε μια διαδρομή από φιλή. Θα ανέβουμε πάρνηθα εκεί σε ένα ωραίο κλεισάκι στην Αγία Παρασκευή που είχαμε πάει. Μετά θα πέσουμε Αυλώνα και θα πάμε να φάμε προβατίνα. Ελπίζουμε να είναι ανοιχτά εκεί πέρα. Ελπίζουμε, γιατί μετά από το από αυτό. Μετά από όλα αυτά θα χρειαστεί κάτι, ναι. Κάτι δυνατό, παιδιά. Και μετά την προβατίνα θα γυρίσουμε, θα ανέβουμε από Άγιο Μερκούριο Κατσιμίδη και πάλι πίσω στα σπίτια μας. Και κάπου και ένα καφεδάκι. Θα πιούμε καφεδάκι. Ο σκοπός είναι να γυρίσουμε με ένα μηχανάκι από, από τα δύο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Και σίγουρα... Όχι με καθαρά ρούχα. Καλά, ναι, τώρα είμαστε στην πένα. Λοιπόν, φύγαμε. Έτοιμοι, φύγαμε. Άντε και ξεκινήσαμε. Εντυπωσιακό πράγμα. Είναι μεγάλη στιγμή. Φίλε, έχει πολύ πλάκα όμως που μπορούμε και μιλάμε έτσι, ρε, τρελό. Ας το έβαλα πέμπτη τώρα, φίλε, πάω εργαλείο. Πάω έργο 3. Σε προκαλώ να περάσεις και να κάνεις μούτζα, έλα, έλα, για να σε δω. Με το 3. Δεν ξέρω, για έλεγε. Ένα... Πρόσεχε και μπροστά. Πάρτα! Οπα, σιγά, φίλε, να σου πω. Οπα! Πας να σφινώσεις, Γιέπα! Μ' αρέσει να κάνω σφίνες. Δεξιά εδώ ή μετά. Όχι ρε, μεταξουργείο δεξιά. Πες μου ότι έστριψες δεξιά. Όχι από εκεί ρε, όχι από εκεί. Καταφέραμε και καθήκαμε με τον Πάνο. Έλα! Έλα! Έλα, έλα, ωραία. Αφού καταφέραμε και καθήκαμε μέσα στην Αθήνα. Καλά, ξέτα. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, ρε. Μπερδεύτηκα, μωρέ. Εδώ αριστερά τι είναι αυτό. Στρατόπεδο. Α, φαίνεται συντηρημένο, ξέρεις. Είναι στο χρώμα σάπιο, όχι σάπιο μήλο, σάπιο σκέτο. Κοίτα μέχρι που έφτασε φωτιά κάτω. Τέρμα κάτω, Θα ράξουμε εδώ. Ναι. Κάνουμε μια μικρή στάση να ξεπιαστούμε και συνεχίζουμε. Είμαστε και φιλόζωοι. Δεν το φάγε. Μην του ξαναδέσουν. Όπω, κοίτα που έφτασε η φωτιά, Εδώ δες, ρε. Κοίτα εδώ. Ωραία είναι από εδώ με το μηχανάκι. Παντού ωραία είναι με το μηχανάκι. Έλα, στροφάρα Γιώργη. Από εδώ πάμε για την πηγή. Ναι. Μια τρύπα. Μια χαρά έχω πάλι το τραγουσπίτι, ωραίος. Μένα είναι μαλάκι. Και θέλω να κάνουμε χωμάτινα. Πώ
να τα βγάλουμε για τους εργαστήρες. Λέγε. Ναι, μπήκαμε χωματόδρομο. Όπως βλέπετε ο δρόμος είναι ωραίος. Θα αρχίσουμε λίγο τις μόντες. Αυτό εδώ πρέπει να φύγει. Και θα ξεφουσκώσουμε και λίγο τα λάστιχα. Θα με περνάς άμα βγάζεις το σιγαστήρα. Ρε φίλε, εγώ ξέρω ότι παίρνει άλογα το μηχανάκι άμα βγάλεις το σιγαστήρα. Τι γίνεται ασόβαρο. Συν 2 και τέτοια. Γίνεται ασόβαρο μετά. Και μη ελεγχόμενο. Ναι. Δεν με πιάνει. Ο Πάνος λέει ότι με περνάει τώρα, θέλει κόντρα, θέλει, τον τρώει ο κόλος. Το θέλει. Ναι. Βάλε και λεμουδιέρα γιατί θα πηγαίνεις γρήγορα εσύ. Μην κρυώσει ο λαιμός. Έχει κρύο πάνω στα χιλιόμετρα, φίλε. Λοιπόν, λέγε, πάμε. 200 κρυώνεις. Θα την πας την κόντρα. Πάμε την κόντρα. Πάμε. Κερατώ. Μέχρι για Παρασκευή. Ναι, πού. Να φαίνεται, ρε, στην κάμερα. Το δώσε το χέρι. Ας ετοιμαστώ κι εγώ. 3, 2, 1. Ωρε, κοίτα να δεις, με πέρασε ρε που. Τι μαζί τερματίσαμε, πρέπει να δούμε το photo finish. Πάντως φίλε, στη δίνω την κόντρα. Να είστε καλά φίλος. Εντάξει, έχεις και καλό μηχανάκι, είναι αλήθεια. Είναι, εντάξει. Ένα. Είναι ό,τι start stop ρε, για τα φανάρια, σβήστο, απενεργοποίησέ το. Πω πω φίλε, μετά από αυτή την κόντρα θέλει ένα ωραίο καφεδάκι τώρα. Πάμε Αγία Παρασκευή να πιούμε καφεδάκι. Οπ! Νάτος ο καφές. Και κοίτα εδώ που παπαγιάζει φίλε. Α, είναι ωραία εδώ. Λοιπόν, φτάσαμε στο κλεισάκι της Αγίας Παρασκευής. Είναι τέλεια. Θα δείξω και πλάνα από το drone που θα το πετάξω για πρώτη φορά. Έχει τέλειο καιρό. Είναι ό,τι πρέπει απλά να κάτσεις με μια ζακετούλα. Ούτε φυσάει ούτε τίποτα. Και πάλι καλά δεν έχουν καεί ακόμα τα κομμάτια αυτά εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ. Έχει φοβερή θέα. Βέβαια εκεί έχει και κάτι ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Εκεί δεν έχουν καεί. Ναι, τυχαία δεν έχουν καεί οι ανεμογεννήτριες. Θέλω να μας πεις πώς φτιάχνεις καφέ φίλτρο εδώ στην εξοχή. Λοιπόν, βάζουμε τα φίλτρα τώρα ανάμεσα στ' άλλο. Ναι. Βάζουμε εδώ πέρα το φίλτρο, τα φίλτρα στην κούπα. Διπλό φίλτρο, ωραία. Διπλό φίλτρο για να μην τρυπήσει. Για έξτρα ασφάλεια. Παίρνουμε μια τζούρα καφέ. Έτσι, ωραίο. Ultimate Blackop. Βάζουμε δύο έξτρα τούμπανες, υπερτούμπανες. Για δυνατό καφεδάκι. Για δυνατό καφεδάκι. Άντε και λίγο έξτρα. Όχι, εντάξει. Τώρα το παράκανες. Βγάλε λίγο, Βγάλε λίγο. Και εδώ πέρα, αφού το βάλουμε εδώ καλά, το κάνουμε λίγο, το κουνήσουμε έτσι να πάει κάτω-κάτω.
βάζουμε και με το χεράκι μας κάνουμε το φίλτρο και το διπλώνει. Το διπλώνουμε γύρω από την, από την κούπα μας. Εκεί είναι έτοιμο μετά για να μπει ο καφές. Εδώ τα παπιά μας βγάλανε ασπροπρόσωπους για ακόμα μία φορά με έξτρα λιώσιμο όπως τα είδατε. Και θα ξαναπώ ότι δεν χρειάζεται να έχεις τη super duper adventure τεράστια μηχανή 1500 κυβικά για να πας τη βόλτα σου. Και με ένα παπί πας την ίδια βόλτα, δεν είναι το ιδανικό μέσο, αλλά ούτε να δώσεις και 20 χιλιάρικα για να πάρεις μια μηχανή και να τη λιώνεις το χώμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο σου προσφέρει χαρά και ευχαρίστηση. Εννοείται. Και διασκέδαση πάνω. Ναι. Και δεν φοβάσαι και άμα το σπάσεις και ναι, τα λοιπά. Ενώ 20 χιλιάρικα μηχανή... τη φοβάσαι. Κρίμα είναι. Όσο να είναι. Εν τω μεταξύ τα εργαλεία εδώ έχουν μείνει. Ανέγγιχτα. Με τόσο ξύλο που έφαγε. Και ξέρεις ποιο είναι το σημαντικό, ε? Ότι δεν τα χρησιμοποιήσαμε ακόμα. Πάμε να ψω ένα κεράκι στην Αγία Παρασκευή μέσα. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για τους χορηγούς του σημερινού βίντεο. Ο ένας είναι ο Γιώργος ο Μπις. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο που μας δάνεισε τον drone να κάνουμε κάποια πλάνα έτσι δοκιμαστικά να το δούμε. Έχουμε πορωθεί και οι δύο. Love you, Γιώργο. Ναι, κάνει πολύ ωραίες δουλειές. Φτιάχνει βίντεο, είναι βίντεο editor και τέτοια. Κάντε κλικ εδώ πάνω, είναι ένα βίντεο που μου είχε κάνει μοντάζ αυτός όταν έκανα service στο Κατέμ, που είναι το πιο ωραίο μοντάζ που θα δείτε στο κανάλι. Ο άλλος χορηγός μας είναι η τσέπη μας. Ματιά, ματιά. Ναι. Ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε. 5-7 ευρώ βενζίνη και είσαι πένα. Ναι, είναι και αυτό. Για όλη την ημέρα. Μόνο ημέρη με 7 ευρώ βενζίνα. Εντάξει, καλό deal. Τίμη. Και αν θέλετε να μαζευτούμε έτσι καμιά ομάδα τέτοιου τύπου καγκουρόβλαχη, στείλτε μου κανένα μήνυμα στο Instagram να διοργανώσουμε καμιά βόλτα έτσι σαν αυτήν εδώ. Ένα καλή ιδέα, φίλε. Ωραίο, ναι, μαζευτούμε ναι, καμιά δεκαριά, 20 μηχανάκια. Και να έρθουμε εδώ πέρα. Τρέλα, φίλε. Φίλε, να ξέρεις. Τρέλα, όλοι εδώ, με παπιά, ρε. Εδώ έχει μέσα ψησταριά και έχει και κάρβουνα έτοιμο. Αυτά. Έτσι, από τον καινούριο χρόνο να είμαι κι εγώ εδώ. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, να κατηφορήσουμε προς τα κάτω. Για τον αποχωρήσουμε. Φορτώσαμε και τα μηχανάκια και κατεβαίνουμε. Εδώ πάμε χαλαρά γιατί έχει πέτρες στο δρόμο. Καλά, γενικά πάμε λίγο ήρεμα γιατί... 5 minutes later. Έκανε άλμα! Ρε, σήκω στα πόδια ρε πάνω ρε. Έλα. Έλα, πάμε ρίστο, Κάτσε, πλοκοπάνα. Έμεινε εκεί. Πάμε, πώς θα το κουνήσουμε. Έτσι. Κάτσε να δω κι εγώ κάτι. Θα τα βλέπει ο Γιάννης και θα λέει τα πλαστικά μου τα χατζουνίσατε.
Έλα. Αυτή η κοτρώνα την έφαγα, ρε. Ποια κοτρώνα? Μια κοτρώνα εκεί πέρα πίσω. Τι? Ξεφούσκωσε. Λάστιχο, ρε. Όχι, ρε. Δεν έχεις κάσει τελείως. Μα λέγασαι καλά. Α, όχι. Απλά θέλει φούσκωμα. Βασικά. Και πρέπει να πάμε σιγά, ε. Ναι, βασικά είναι λάστιχο. Ο τύπο, ρε. Πάνω, εξήγησέ μας τι έχει γίνει εδώ. Λοιπόν, παιδιά, πέρα από, έπειτα από διάφορα επιστημονικά και πειράματα διάφορα, διαπιστώσαμε ότι μείναμε από λάστιχο. Όχι! Και τώρα τι κάνουμε πάνω? Τώρα ένα δάκρυ κύλησε. Ναι, αλλά έχουμε άλλα τρία λάστιχα να σκάσουμε. Ένα στα τέσσερα έσον κανένα. Σωστός ο φίλος. Έτσι, βασικά φίλε, σκέψου, πάλι καλά που είναι το πίσω. Δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Τώρα μπορούμε να πάμε. Όντως. Λοιπόν, έλα πάμε γιατί θα μας πιάσει νύχτα. Άντε πάμε, φύγαμε. Και έχει και τσακαλιά. Ωπω, φοβερό εδώ, ε. Αλλά πας από εκεί. Γιατί? Είπα να κόψω δρόμο. Δώστο! Το περνάω έτσι χυμά. Δώστο, δώστο. Θα περάσω κι εγώ. Πέρασα! Πέρασα! Ρίχτω! Όχι, εδώ. Εδώ πρέπει να έρθουμε μετά από βροχή, φίλε. Τι έκανες, ρε! Εδώ να το σηκώσω τον drone, λέγε. Ναι, ναι. Σε αυτό το σημείο να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους δύο ανθρώπους που βρέθηκαν στον δρόμο μας και μας σύστησαν τον κύριο Γιώργο ώστε να πάμε εκεί και να φτιάξουμε το μηχανάκι του Πάνου. Πού είσαι εσύ, ρε? Εντάξει, τουλάχιστον να γυρίσουμε αυτήν και με τα δύο μηχανάκια. Μόλις φτιάξαμε το λάστιχο και είμαστε πενάτη. Μας έφτιαξε ο κύριος Γιώργος. Κύριος Γιώργος έβαλε σαμπρελίτσα πάρα ωραία. Πολύ καλός. Είμαστε αυλών εδώ, οπότε θα γυρίσουμε σούπερ. Τώρα όμως πάμε να φάμε προβατινούλα και μετά θα γυρίσουμε. Τα λέμε στην προβατίνα. Τα λέμε στο κρατικό. Πεινάω. Έλα, αγόρι μου. Έλα, δικέ μου. Ποιος είναι αυτός? Είναι αρέ, πού είσαι? Σύνδεση με Καναδά. Για πες το. Το είπε. Το επόμενο tour θα πάρω κι εγώ τρίτο παπί, να πηγαίνουμε όλοι μαζί. Το είπες τώρα, φίλε. Πάει. Το είπες τώρα, να ξέρεις. Πάει, τελείωσε. Αυτό ήταν. Φετούλα, σούπερ λάδι εδώ, τα πάντα. Με τι πάπιες, πιστεύω. Έρχεται και η προβατίνα. Έλα. Στο tour. Αυτό είναι ο παράδεισος εδώ. Πάνω τι έχεις να πεις, ε? Βουρ, ε? Βουρ στο μπατσά, φίλε. Πάρε φόρα, φίλε.
Αν βρίσκεστε εκεί γύρω στην περιοχή, σας προτείνουμε την ταβέρνα Ο Πλάτανος. Έχει εξαιρετικό φαγητό και από τα καλύτερα παϊδάκια που έχουμε φάει ποτέ. Λοιπόν, μόλις φάγαμε την προβατίνα μας, ήταν όλα σούπερ και φεύγουμε να γυρίσουμε προς την Αθήνα. Εδώ ο Πάνος θέλει να πάρει και το γατί μαζί. Ζωή να το πάρουμε, να το πάρω σπίτι. Και το, ανέβηκε στο μηχανάκι. Εγώ σου λέω πάρ' το. Έχει ωραία μάτι. Το ένα δουλεύει νομίζω, το άλλο είναι τυφλό. Ναι, ναι. Δεν θα τραβήξω και πολλά βιντεάκια γιατί είναι νύχτα. Θα πάμε από Άγιο Μερκούριο, θα πέσουμε στο Κατσιμίδι και θα βγούμε βαριμπόμπι. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Κατά την επιστροφή μας στην Αθήνα, ρίξαμε απίστευτο γέλιο. Δοκιμάζαμε την καινούργια λειτουργία στα μηχανάκια μας, ονόματι Incognito. Incognito, φίλε! Καθώς περνάγαμε από το σημείο της πυρκαγιάς το 2021 στη Βαριμπόμπη, δεν περιμέναμε να είναι τόσο μεγάλη καταστροφή που είχε υποστεί το δάσος. Πραγματικά δεν έχει μείνει τίποτα. Εδώ βλέπετε στιγμιότυπα από το tour που κάναμε στην Εύβοια το 2021, περνώντας από το ίδιο σημείο, ένα μήνα πριν τις πυρκαγιές. Έπινε ρε. Παιδιά, σπρώχνουμε κιόλας. Να το, έλα. Κάναμε και πατάκι, φίλε. Για να δείτε πόσο τυχεροί είμαστε, βάλαμε βενζίνη και το βενζινάδικο έκλεισε. Σήμερα ήμασταν πολύ τυχεροί πέρα από την ατυχία που πάθαμε στο λάστιχο. Αλλά και αυτό και πάλι βρήκαμε κάτι βοσκούς που μας είπαν τον κύριο που μας έφτιαξε το λάστιχο. Οπότε είμαστε τυχεροί σήμερα. Δεν μπορώ να πω. Καλά έχει πάει η μέρα. Μια περιπετειώδης τυχερή μέρα. Πάμε, γυρνάμε. Παιδιά, φτάσαμε. Είναι αργά το βράδυ. Περάσαμε νομίζω πολύ ωραία. Φανταστικά. Για λέγε, ήταν πολύ δυνατή περιπέτεια. Πολύ δυνατή περιπέτεια. Κουραστήκαμε, ναι, μεν, αλλά το βουνό και η λάσπη. Βασικά, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Καταλαβαίνεις τη διαφορά μόλις γυρνάς στην Αθήνα, φίλε. Ναι, ότι ναι. Είχες πάει κάπου καλά. Εν τω μεταξύ, με το που φτάσαμε στην Αθήνα, μπήκαμε εκεί φυσιά. Ναι. Αλήθεια, ρε, μετανιώσαμε, ξέρω εγώ, αυτά που βιώσαμε, ας πούμε, μετανιώσαμε που γυρίσαμε. Και μας έκανε εντύπωση ότι εκεί που πηγαίναμε μόνοι μας χαλαρά, βόλτα, κάναμε τη βόλτα μας, μπήκαμε κατευθείαν στην κίνηση και έπρεπε αναγκαστικά να οδηγήσεις επιθετικά κι εσύ για να μην περάσουμε από πάνω σου. Οδηγεί να με αμάξια. Να μην βουλωθεί κανένας από πίσω σου. Ναι, 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 ναι. Οπότε θα κλείσουμε αυτό το βίντεο εδώ πέρα. Αυτό το μονοήμερο tour. Και εγώ πέρασα πολύ ωραία. Εντάξει, είχαμε μια ατυχία με το λάστιχο, αλλά μια σωστή περιπέτεια θέλει και λίγο. Ακριβώς. Τέτοιο. Εσύ δεν λες πάντα. Θέλει δράμα. Εσύ δεν λες, ρε φίλε, πάντα τι να πάμε έτσι, ξέρω εγώ. Ναι. Απλά. Κάτι πρέπει να μας τύχει, ρε φίλε. Ναι. Έτσι πρέπει κάτι Μόλιστε, να. Κάτι να μας έγινε. Και μας έτυχε. Μας έτυχαν και οι καλοί άνθρωποι που μας βοήθησαν. Που συναντήσαμε τους βοσκούς, ας πούμε, και πήραμε τηλέφωνο και τα λοιπά. Ναι, ναι. Φάγαμε και καλά. Σούπερ προβατίνα, εννοείται. Γράψτε κάτω στα σχόλια τίποτα ιδέες για μονοήμερες έτσι γύρω στην Αττική, με να έχει και λίγο χώμα και τα λοιπά. Κάντε ένα like, ο Πάνος του αρέσουν τα like του Πάνου. Το προηγούμενο... Πατήστε thumbs up, thumbs up. Ναι, το προηγούμενο βίντεο έπιασε μπαμ μπαμ 100 like. Οπότε να πούμε στα 200, ότι θα κάνουμε κι άλλο ένα. Είναι πολλά. Έχει και δύσκολο πρόγραμμα, οπότε θέλουμε 200 like. 200 like, να μπουν και κομμάτινα λάστιχα και να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερη διαδρομή. Ίσως διήμερο. Γράψτε ιδέες στα σχόλια, απορίες, αν θέλετε να κάνουμε ένα Q&A βιντεάκι έτσι... For fun. Μπαμ μπαμ. Αυτά, και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Καλώς ερχόντων των πραγμάτων. Ναι, με. Πρέπει να δώσεις χέρι τώρα. Στα 200 like, παιδιά, στα 200 θα έχει επόμενο tour. Το έδωσε το χέρι. Και θα τα πούμε σε επόμενο. Σε νέες περιπέτειες, να είστε καλά. Φιλάκια.